Πριν από ένα μήνα, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε το σχέδιό του για επταήμερη εργασία. Από τη στιγμή εκείνη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να πείσουν ότι δεν εννοούσε αυτό που όλοι ακούσαμε. Χτες ήρθε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης συζητά με επιχειρηματίες, ένας εκ των οποίων του θέτει μετεπιτάσιος την επταήμερη εργασία, καθώς και να πάψει να επικρέμεται ο έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν απέκλεισε ρητά την επταήμερη εργασία, αλλά είπε ότι θα σαρώσει ως οδοστρωτήρας τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Σήμερα, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Α, στην οποία συμμετείχα, η κυρία Ζαχαράκη, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σε ρόλο παρουσιάστριας της εκπομπής, έδωσε πάσα στον αέρα για την προβολή ενός βίντεο κομμένου, το οποίο είχε στείλει η Νέα Δημοκρατία στο κανάλι και στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετείται για διαφορετικό ζήτημα, προκειμένου να αποδείξει ότι δήθεν επρόκειτο περί κατασκευασμένης από το ΣΥΡΙΖΑ είδησης. Κατόπιν τούτου, καλούμε τον τηλεοπτικό σταθμό Α, όπως και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, να προβάλλουν ολόκληρο το επίμαχο βίντεο, στο οποίο υπάρχει τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα σαρώσει ως οδοστρωτήρας τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Καλούμε κυρίως τη Νέα Δημοκρατία να διευκρινίσει ποια είναι τα εμπόδια τα οποία επιθυμεί να σαρώσει. Είναι η απαγόρευση της 7ήμερης εργασίας, είναι το 8ωρο της εργασίας ή μήπως είναι η έλεγχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους δουλειάς. Τώρα να δούμε μια άλλη εξέλιξη. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διάκριση.